ξανά να ρωτήσω. Μήπως πρέπει και εμείς να το ξανασκεφτούμε ότι από πρώτη πρώτου πρέπει να αλλάξει και να είναι λίγο μεγαλύτερη. Για μένα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει και να γίνει και με συλλογικές συμβάσεις. Αλλά η αύξηση του κατώτατου μισθού. Ναι, κύριε Σκούρη, εμένα η άποψή μου είναι συγκεκριμένη και στοιχειοθετημένη. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση και αναπροσαρμογή του ρυθμού ανάπτυξης. Από τη στιγμή που αυτό φαίνεται ότι θα μεγαλώσει κι άλλο. Θα υπάρξει αυτή η αναπροσαρμογή προς τα πάνω ακόμα περισσότερο. Έχουμε ένα κύμα ακρίβειας το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει μια γενιά εργαζόμενων οι οποίοι αμοιβούνται χαμηλά. Πώς θα απορροφήσουν όλες αυτές τις αυξήσεις? Εγώ θεωρώ ότι και να μην υπήρχε η αύξηση στην η ακρίβεια, εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να ούτως ή άλλως να στραφούμε στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα από πλαίσια πρώτη, που από πρώτη μπορούμε πρώτου. Από πρώτη πρώτου, ναι κύριε Σκουρή, αυτή είναι η άποψή μου, αφόσον αντιμετωπίζουμε και αυτό το κύμα της ακρίβειας, ήταν στις προγραμματικές μας, προεκλογικές μας δευμέσεις, υπάρχει, αν υπάρχει ένας, υπάρχει μάλλον δημοσιονομικός χώρος και υπάρχουν και οι δηλώσεις των υπουργών που είπαν ότι αυτό θα κατευθυνθεί στις ευάλωτες ομάδες. Στα πλαίσια λοιπόν αυτό, στα πλαίσια λοιπόν αυτά, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μια στήριξη των εργαζόμενων, ειδικά αυτών των πιο χαμηλόμισθων, αλλά και από την άλλη πλευρά και μία στήριξη των χάμηλων συνταξιούχων, οι οποίοι έχουν υποστεί μεγάλες περικοπές στις συντάξεις τους. Η κυβέρνηση σίγουρα περιέκοψε και το ΕΚΑΣ. Πρέπει να θεωρώ ότι αν υπάρξει αυτός ο χώρος, μία ευάλωτη ομάδα κοινωνική είναι και συνταξιούχοι. Κοινωνικό μέρισμα. Τώρα θα διαφωνήσουμε. Και νομίζω ότι ίσω θα πρέπει να υιοθετηθεί ένας μηχανισμός στήριξης των χαμηλών συνταξιούχων. Μόνιμος, μία τελευταία. Μόνιμος εφόσον υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα. Διότι και αυτοί οι άνθρωποι στηρίζουν τις οικογένειές τους.